Χάνεστε στην έρημο με σχεδόν ένα μπουκάλι νερό. Είστε διψασμένοι, αλλά δεν ξέρετε που βρίσκεται το πλησιέστερο μέρος για να πιείτε νερό. Τι θα κάνεις? Θα καλύψετε το κεφάλι σας με μια τσάντα για να αποφύγετε την εφίδρωση? Θα περπατήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε? Θα βρεις ένα σκιερό μέρος για ξεκούραση? 10 δευτερόλεπτα ξεκινάνε τώρα. Η καλύτερη επιλογή είναι η τελευταία. Όταν σκοτεινιάσει, μπορείτε να προχωρήσετε. Καθώς περπατάτε σε μια πόλη, ένα ηφαίσιο ξεσπά ξαφνικά κοντά. Δεν υπάρχει λάβα, αλλά απλός καπνός που εισβάλλει στην πόλη για λίγα λεπτά. Εν τω μεταξύ, βλέπετε τρεις πιθανότητες απόδρασης. Ποια θα επιλέξεις? Ένας φάρος που απέχει λίγα μέτρα. Ένα υπόγειο ή ένα αυτοκίνητο εκεί κοντά. Η καλύτερη επιλογή είναι να πηγαίνετε στο υπόγειο και να κλείσετε την πόρτα. Επειδή ο καπνός από το ηφαίστειο εξαπλώνεται γρήγορα και έτσι μπορεί να φτάσει στο υψηλότερο σημείο του φάρου. Η ώρα είναι 3 το απόγευμα και καθώς περπατάτε στη μέση μιας ερήμου θα βρείτε ένα κάστρο εκεί. Και ανακαλύπτετε ότι ένας τρελός επιστήμονας ζει εκεί. Σας λέει ότι αν θέλετε να δραπετεύσετε πρέπει να υπολογίσετε το μήκος αυτού του κάστρου. Τι θα χρησιμοποιούσατε? Μερικά κλαδιά που βρίσκονται κοντά, τη σκιά σου ή το ρολόι σου? Τη σκιά σου φυσικά. Γνωρίζοντας πόσο ψηλοί είστε, μπορείτε να δείτε πόσες φορές η σκιά σας φτάνει στη σκιά του κάστρου. Βρίσκεστε σε μια βόλτα σε ένα δάσος και βλέπετε έναν γιγάντιο ελέφαντα που τρέχει προς την κατεύθυνσή σας. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Θα πηγαίνατε στην Άβυσσο? Θα ανέβαινε σε ένα ψηλό δέντρο? Ή θα έτρεχες με τα άλλα ζώα, ελπίζοντας ότι ο ελέφαντας θα σας χάσει? Η καλύτερη απάντηση είναι να πηγαίνετε προς την Άβυσσο. Οι ελέφαντες φοβούνται τα ύψη, ώστε να μην πέσουν και να σκοτωθούν, και έτσι θα σταματήσουν. Καθώς κάνετε κάμπινγκ, βλέπετε ότι το νερό που είχατε τέλειωσε και αισθάνεστε πολύ διψασμένοι. Εκεί παρατηρείτε ότι υπάρχουν 3 τρόποι για να πιείτε νερό. Ποια θα επιλέγατε και θεωρείτε το λιγότερο επικίνδυνο? Να πάρετε λίγο νερό από το κοντινό κάκτο? Να πιείτε νερό από τη λίμνη ή να πιείτε λίγο νερό από ένα ρέον ποτάμι? Το νερό του κάκτου δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο. Επίσης, το νερό της λίμνης είναι γεμάτο με βακτήρια και παράσιτα. Οπότε, το καλύτερο για εσάς είναι το νερό του ποταμού. Έχετε κολλήσει στο δάσος για μέρες και δεν έχετε ιδέα ποια κατεύθυνση θα σας οδηγήσει στην πόλη. Ποια διαδρομή θα επιλέγατε από αυτά? Ένα αεροπλάνο που περνά από πάνω σας και το βλέπετε? Η ροή ενός ποταμού ή μια ομάδα ζώων? Η καλύτερη επιλογή θα ήταν το ποτάμι, επειδή από την αρχή της ανθρωπότητας οι άνθρωποι έχτιζαν τα χωριά κοντά στα ποτάμια. Ένας μυστηριώδης βιολόγος σας προσκαλεί στο σπίτι του, σας μεταφέρει στο υπόγειο και σας δείχνει 3 μεγάλα δοχεία γεμάτα με θαλασσινό νερό. Θα πρέπει να μείνετε σε ένα από αυτά για 5 λεπτά. Ο βιολόγος σας λέει ότι θα σας αφήσει να φύγετε αν καταφέρετε να επιβιώσετε. Αλλά ποιο θα επιλέγατε? Το πρώτο δοχείο περιέχει 6 μεγάλους καρχαρίες. Το δεύτερο δοχείο έχει 70 πιράνιας. Ενώ το τρίτο δοχείο έχει μια ηλεκτροφόρα μέδουσα.
Επιλέξτε το δοχείο με τα πιράνιας, επειδή τα πιράνιας είναι ψάρια γλυκού νερού και έτσι δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο αλμυρό νερό. Εσείς πηγαίνετε σε μια αποστολή στο Βόρειο Πόλο. Ενώ ταξιδεύετε, ένα μεγάλο κομμάτι πάγου πέφτει στο νερό και προκαλεί ένα μεγάλο κύμα. Αυτό το κύμα έρχεται στη κατεύθυνσή σας. Τι θα λέγατε στο πλήρωμα να κάνει? Να σταματήσετε το πλοίο και περιμένετε μέχρι να περάσει το κύμα? Να αρχίσετε να κινείτε προς την αντίθετη κατεύθυνση? Ή να πηγαίνετε κατευθείαν στο κύμα και να το χτυπήσετε? Η καλύτερη επιλογή είναι να περιμένετε μέχρι να περάσει το κύμα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσεις την ισορροπία.